ότι για μια ακόμη φορά περιβάλλον δικοματισμού. Δηλαδή, συσπηρώνονται όλες οι δυνάμεις στον ένα πόλο. Ακούω και το ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη πλευρά να λέει μέτωπο δυνάμεων για τη δημιουργία δημοκρατικής, προοδευτικής κτλ. Ο άλλος πόλος. Πάμε πάλι στον νέο δικοματισμό. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω τέσσερις παρατηρήσεις. Πρώτη παρατήρηση είναι ότι έστω και με τρεις μήνες καθυστέρηση η Νέα Δημοκρατία, τα στελέχη της, ο κύριος Γεωργιάδης, κατάλαβαν το εκλογικό αποτέλεσμα του Μαΐου. Διότι τις πρώτες μέρες γινόταν μία κουβέντα αδιέξοδη στα τηλεοπτικά πάνελ αν τελικά κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ ή δεν κέρδισε, διότι δεν πήρε τα ποσοστά τα οποία έπρεπε να πάρει βάσει των αναλύσεων των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό τι δείχνει? Δέστε και τις δηλώσεις του κ. Καρατζαφέρη. Ο κακός ο λύκος, ο Τσίπρας επελάβνει, άρα να μπω στη Νέα Δημοκρατία για να συσπηρωθεί και να αποτρέψουμε αυτό τον κίνδυνο. Για να είμαστε δίκαιοι, πάντως ο κύριος Καρατζαφέρης δεν είπε προσχώρηση στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, εντάξει. Είπε συνεργασία με... Συνεργασία, εντάξει, έχετε δίκιο, αλλά πάντως ναι. Η ουσία αυτή είναι. Και σήμερα και τώρα η ανάλυση του κύριου Γεωργιάδη, αυτή και από τη χθεσινή του δήλωση, η συσπήρωση των δεξιών, το προσκριτήριο, είναι διότι είμαστε παραμονές εκλογών. Έχει σημασία ο χρόνος. Σε δύο, σε τρεις, σε τέσσερις μήνες. Έχει σημασία όμως ότι προεκλογικά φαίνεται, το έδειξαν και οι διακοπές, όσοι πήγανε διακοπές και πήγανε αρκετά στελέχη, το πώς ο κόσμος πια αντιδράει και το τι μήνυμα στέλνει στην πολιτική ηγεσία. Αυτό είναι το ένα. Η δεύτερη είναι ότι ενώ ο κύριος Γεωργιάδης ήθελε να μιλήσει για την ιστορία από την αρχαιότητα μέχρι τώρα και πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα, θα ήθελα να πω ότι καμία συσπήρωση και καμία μετακίνηση, προσχώρηση δεν έχει καταγραφεί θετικά αν δεν έχει γίνει πάνω σε μια προγραμματική βάση, πάνω σε συγκεκριμένα πολιτικά θέματα. Έχουν καταγραφεί και δεν θα ήθελα να αναφερθώ μετακινήσεις και προσχωρήσεις οι οποίες ήταν για καθαρά ιδιωτελείς λόγους, οι οποίες έχουν καταγραφεί αρνητικά στην ιστορία. Η τρίτη παρατήρηση την οποία ήθελα να κάνω είναι ότι όλα αυτά στηρίζονται σε μία αρχή την οποία την είπε 2-3 φορές ο κύριος Γεωργιάδης και τη λένε και τα στελέχη της κυβερνητικής παράταξης ότι το μνημόνιο τελείωσε. Το μνημόνιο δεν τελείωσε ούτε τυπικά ακόμα με την έννοια συμφωνίας, της τυπικής συμφωνίας να το απούνε και οι ξένοι, της χρηματοδότησης και μία. Αλλά επί της ουσίας δεν έχει τελειώσει διότι το μνημόνιο είναι εδώ. Τα αποτελέσματα των 400 μνημονιακών νόμων υπάρχουν. Είναι, θα υπάρχουν στην καθημερινότητα και στη ζωή μας. Δηλαδή, 1η-1η του 2015 το ότι θα ξεκινήσουμε με συντάξεις 360 ευρώ, το ότι θα ξαναδούμε τις απολύσεις 15.000 δημοσίων υπαλλήλων, το ότι θα αλλάξουν οι εργασιακές σχέσεις, το ότι θα περάσουμε σε να υπάρχουν απολύσεις χωρίς να υπάρχει όριο στις επιχειρήσεις. Αυτά είναι αποτελέσματα μνημονιακών υποχρεώσεων, οι οποίες όμως θα γίνουν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Και το τέταρτο το οποίο θα ήθελα να πω ως παρατήρηση είναι ότι, ξέρετε, έξω από το μνημόνιο, αντιμνημόνιο, υπάρχει και αυτό το παλιό και νέο στο πολιτικό σύστημα, υπάρχει η αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, η οποία καταγράφεται πια πολύ πιο έντονα στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας και των Ελλήνων πολιτών, διότι όταν βλέπει πριν από 2 χρόνια τις δηλώσεις, τις σκληρές των αποχωρήσεων, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο κύριος Σαμαράς από στελέχη τα οποία έχουν φύγει και τώρα λένε ότι ξαναμαζευόμαστε επειδή είμαστε όλοι δεξί μπροστά σε αυτή τις εξελίξεις, είναι αρνητικά. Ναι, και αλλά... τελειώνω με την ερώτησή σας. Ναι, γιατί θέλω να... Αντικειμενικά, κύριε Λυρίτζη, πάμε σε ένα, όχι δικοματισμό, πάμε αντικειμενικά σε μια σύγκρουση 2 εναλλακτικών προτάσεων οι οποίες είναι πάρα πολύ διαφορετικές. Στις εκλογές, προεκλογικά, θα συγκρουστεί μια πολιτική η οποία λέει ότι εγώ επί 4 χρόνια ακολούθησα, όχι επειδή με ρωτήσατε αν ακολούθησε αυτή την πολιτική της υποταγής στην μνημονιακή πολιτική και στις κατευθύνσεις τροϊκά, στα πάντα, από τα εσωτερικά μέχρι τα εξωτερικά, και υπάρχει μια άλλη πρόταση
η οποία γυρνάει και λέει ότι αν δεν κάνουμε ένα χ σε όλο αυτό το πράγμα, αν δεν δούμε μια εναλλακτική πολιτική πρόταση η οποία να μιλάει για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το δημοσιονομικό χρέος, το πώς θα κάνουμε την αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας, το πώς θα κοιτάξουμε πρώτα απ' όλα την κοινωνία και όχι τα νούμερα, καταλαβαίνετε ότι αυτή η σύγκρουση... Δηλαδή, θα πάμε σε εκλογές χωρίς με άλυτο το θέμα του χρέους. Σαφέστατα θα είναι άλυτο. Χωρίς συμφωνία, δηλαδή, αυτή είναι η εκτίμησή σας. Θα είναι μία κουβέντα και μία συζήτηση η οποία θα έχει ξεκινήσει. Άλλωστε λένε ότι το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει. Ναι, ο Σεπτέμβριος είναι σε λίγες μέρες, αλλά η οποία θα κρατήσει πάρα πολύ χρονικό διάστημα, διότι η μη βιωσιμότητα του χρέους πια έρχεται όχι ως μία άποψη την οποία τη λέει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 4 χρόνια. Είναι μία άποψη η οποία έρχεται πια από παντού, από ναι, Ινστιτούτα, από Ευρωπαίους αξιωματούχους, ότι αυτό το χρέος πια δεν είναι βιώσιμο και η λύση του αυτή η οποία συζητιέται περί να μεγαλώσει ο χρόνο, η χρονική διάρκεια, να μικρύνει τα επιτόκια, είναι μια μεταφορά ότι αυτή όλη η πολιτική η οποία είναι ως την ώρα για μας και τα παιδιά μας, πάει για μας, τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας. Μάλιστα. Πάλε μια τελεία και δύο, θα απαντήσω βεβαίως, κύριε Γεωργιάδη. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να έχουμε και το χρόνο αμέσως μετά. Πάμε.